δώσει τον γκολ. Χρειάζεται την ταχύτητα. Φαμπρίτσιο για τον Άλεξ Σουάρες. Κάθετα για τον Ντάρβις Αϊάρ. Έξω στον Χριστοφή. Χριστοφή πήγε για το σούτ, η μπάλα κόντραρε. Ο Κανού με πλάτη θέλει να γυρίσει. Γύρισε ο Μποκαντίνοφ και πάλι ο Κανού. 2-1 τώρα ο Ντάρβις Αϊάρ. Θα κάνει και πάλι αυτό που ξέρει να κάνει, να χαιρετάει στρατιωτικά για το 2-1 στο 82. Ο άνθρωπος που είχε λυτρώσει πέρσι την Ομόνοια στο παιχνίδι με τον Εθνικό, το κάνει και σήμερα τουλάχιστον για την ώρα με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Ο Μποκαντίνοφ έξαλλος, δεν ξέρω αν φωνάζει για offside. Unbelievable. Θα το δούμε βεβαίως και στο replay. 2-1 στο 82 με τον Ντάρβις Αϊάρ. Δεύτερο γκολ. Ναι, μου φάνηκε στην ίδια ευθεία ο Ντάρβις Αϊάρ. Θα δούμε και στο replay για να είμαστε απόλυτοι. Εδώ νομίζω είναι πίσω από την μπάλα. Δεν υπάρχει offside. Είναι πίσω από την μπάλα ο Ντάρβις Αϊάρ. Την ώρα που κάνει την πάσα ο Κανού. Και πρέπει να πούμε, Γιάννο Καλωθή, ότι ο Κανού έχει προλάβει και έχει τελειώσει 2-3 φάσεις, έτσι, εδώ ξανά. Ναι, ναι. Βλέπουμε ότι είναι πίσω τα πόδια του από τη γραμμή που είναι η μπάλα. Συνεπώς, σωστά μέτρησε τον γκολ. Ευθεία δεν υπάρχει offside. Ορθώς μέτρησε τον γκολ.